Δεν είναι και τόσο μεγάλη η απόσταση όσο νομίζουμε πολλές φορές. Με χαρά δέχτηκα την πρόταση του Πρόεδρου του Κόμματος, του Αλέξη του Τσίπρα, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Θεότητας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ως μητέρα, ως γυναίκα, ως εργαζόμενη, συμμερίζομαι με, ως γέννημα Θρέμα Λαμιώτησα, συμμερίζομαι τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες αγωνίες, την ίδια ανησυχία για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Θα ήθελα λοιπόν, και γι' αυτό δέχτηκα την πρόταση, με χαρά και με μεγάλη τιμή, να συμβάλλω στο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, στο να δημιουργήσουμε μια δικαιότερη κοινωνία για μας και τα παιδιά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των δίκαιων ανθρώπων, είναι το κόμμα που βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής του την έννοια της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη λοιπόν παντού, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη κατανομή του πλούτου αυτής της χώρας, δικαιοσύνη στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, διαβίωσης για όλους μας. Αυτή λοιπόν η κομβική έννοια της δικαιοσύνης είναι μέσα και στο δικό μου το αξιακό σύστημα και θεωρώ ότι μόνο αν επικρατήσει η δικαιοσύνη μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη κοινωνία που οραματιζόμαστε γενιές και γενιές. Αυτό το παρόν αλλά και το μέλλον για όλους μας, για τους πολλούς. Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά είναι η αλήθεια. Θα έλεγα η μητέρα μου πρώτα και πάνω απ' όλα. Η μητέρα μου που χάσαμε πάρα πολύ νωρίς τον μπαμπά μου και μας μεγάλωσε, θεωρώ, με αξιοπρέπεια και με επιτυχία και εμένα και τον αδερφό μου. Μόνη της μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες της ζωής. Είναι ανεξάρτητη, είναι δυναμική και νομίζω ότι με ενέπνευσε και εμένα στο να προχωρώ με αυτή την αξιοπρέπεια αλλά και με αυτή την ενεργητικότητα στη ζωή. Η μαμά μου λοιπόν πάνω απ' όλα. Θα έλεγα πάλι ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου, τον θείο μου τον Νίκο, τον Λάζο, αδερφό του πατέρα μου, εκπαιδευτικό καθηγητή που άφησε εποχή στη Λαμία. Ο θείος μου πάντα έλεγε ότι δεν υπάρχει ατομικό καλό χωρίς το συλλογικό καλό. Και αυτή του η σκέψη τυπώθηκε από τα παιδικά μου χρόνια και με οδηγεί στη ζωή. Μέσα από την ιστορία γνώρισα τις ιστορίες απλών και καθημερινών ανθρώπων και αυτοί αποτελούν έμπνευση, γιατί ο ήρωας είναι ο άνθρωπος πάντα της διπλανής πόρτας. Αυτός που παλεύει για το δίκαιο, τη λευτεριά, για την αξιοπρεπή ζωή. Και αυτοί αποτελούν για μένα μία διαχρονική έμπνευση. Η ιστορία σίγουρα αποτελεί έμπνευση. Και νομίζω και το λέω πάντα, το πιστεύω ακράδαντα, ότι όταν ερμηνεύουμε το παρελθόν μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν και αν είμαστε τυχεροί να σχεδιάσουμε το μέλλον. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Κάνει όμως μερικές φορές ομοιοκαταληξίες. Και αυτές τις ομοιοκαταληξίες θα πρέπει να τις προσέχουμε, θα πρέπει να αποτελούν οδηγό για τη δράση μας, το πώς αντιμετώπισαν οι άνθρωποι του παρελθόντος παρόμοια ζητήματα και να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Ναι, λοιπόν, με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η ιστορία μας διδάσκει. Γι' αυτό και τη μελετάμε. Θερμοπύλα Σαλαμάνα Γοργοπόταμος. Αυτό το ιστορικό τρίγωνο και ανάδειξή του που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής και σίγουρα και άλλα ιστορικά τοπόσημα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με αυτά τα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι οι Θερμοπύλες, παγκόσμιας εμβέλειας, λίκνο του πολιτισμού. Θα πρέπει να τα αναδείξουμε, όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε επισκέπτες στην περιοχή μας και να τους φέρουμε στις πόλεις και στα χωριά μας. Να δείξουμε την ομορφιά που υπάρχει, να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας μέσα από αυτή την δίκαιη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται αλλαγή στη Φθιώτιδα είναι η αλλαγή σκέψης και πολιτικής αντίληψης. Να βάλουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τα ζητήματά του. Τον άνθρωπο, τον απλό, τον καθημερινό και την ευημερία του. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για αριθμούς, να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι. Θα πρέπει αυτή η ανάπτυξη, πάλι θα μιλήσω για την έννοια της δικαιοσύνης που είναι κομβική, να αποτυπώνεται
στο εισόδημα και στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Και αυτή είναι μια σπουδαία αλλαγή. Όταν βάλουμε τον άνθρωπο λοιπόν στο επίκεντρο, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν την ευημερία και τη δίκαιη ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και τους συμμετέρους όπως είναι τώρα. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε διακρίσεις στη δουλειά μας, στη ζωή μας, παντού όπου κυκλοφορούμε. Διακρίσεις, αποκλεισμούς, παρενοχλήσεις πολλές φορές. Και βλέπουμε ότι η καθημερινότητα και των ειδήσεων είναι γεμάτη από τέτοια περιστατικά διακρίσεων εναντίον των γυναικών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να μιλάμε εμείς οι γυναίκες για όλα αυτά που βιώνουμε, γιατί μόνο αν μιλάμε, αν βγαίνουμε ανοιχτά απέναντι σε αυτό το ζήτημα, θα μπορέσει ίσως να σταματήσει αυτή η άδικη διάκριση. Παραδοσιακά, οι γυναίκες από τα παλιά χρόνια δεν ασχολούνται με την πολιτική. Ίσως γιατί ο πόλεμος και η πολιτική πάντοτε ήταν υπόθεση των ανδρών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να σταματήσει αυτή η άδικη διάκριση. Αλλά ακόμα και σήμερα που είναι θεσμοθετημένη η ισότητα, εδώ και 40 και πλέον χρόνια θεσμοθετημένη η ισότητα ανδρών και γυναικών, βλέπουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην πολιτική. Είναι λιγότερες οι γυναίκες στη Βουλή, λιγότερες οι γυναίκες σε θέση ευθύνης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα ακόμα και στην προηγμένη Ευρώπη, για να μην μιλήσουμε για άλλα μέρη του κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούμε και με το τελευταίο συνέδριο έχει γίνει αυτό πράξη, να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες ισότιμα σε όλα τα όργανα του κόμματος. Έχουμε θεσπίσει το 50-50 ανδρών και γυναικών παντού. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάτι απ' όλα συμπιέζεται. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτά είναι η συμμετοχή. Όταν βάζεις τους ανθρώπους της οικογένειάς σου να συμμετέχουν σε αυτό που κάνεις, στη δικιά σου την προσπάθεια, στο δικό σου το όραμα, στη δικιά σου τη δράση, στο δικό σου τον αγώνα. Και εδώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί και ο άντρας μου, ο Φώτης, αλλά και η μονάκριβη κορούλα μου, η Ανδριάννα, στήριξαν εξ αρχής αυτή την προσπάθεια, συμμετέχουν, με βοηθούν και είναι και οι πιο αυστηροί και δίκαιοι κριτές. Οι νέοι μας, γιατί πολλές φορές σε αυτούς απευθυνόμαστε κυρίως, αυτή είναι της γης η ελπίδα που λέμε πάντα. Οι νέοι μας έχουν βιώσει την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, έχουν βιώσει τις συνέπειες της πανδημίας. Έχει φύγει πολλές φορές το χαμόγελο και η αισιοδοξία. Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε για να τους δώσουμε ξανά αυτό το χαμόγελο στα χείλη, να τους δώσουμε την ελπίδα ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αρχίσουμε από την εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες, να δημιουργηθούν δουλειές για τους νέους ανθρώπους, αλλά εργασία η οποία θα τους προσφέρει και μία δίκαιη και αξιοπρεπή αμοιβή, αλλά και συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, δίνοντάς τους τα κίνητρα, αλλά και τα εργαλεία εκείνα, που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και οι ίδιοι τη δικιά τους δουλειά και να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε τα νέα παιδιά δεν θα μπορέσουν ποτέ να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους και να ανοίξουν τα φτερά τους. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα μπορέσουν οι νέοι μας να μορφωθούν με ανοιχτή, όχι με αποκλεισμούς στη μόρφωση, αλλά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί θα είμαι μια δυνατή φωνή για τη φθιότητα, γιατί έχω μάθει να δίνω μάχες και μπορούμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να ξαναβάλουμε τη φθιότητα στο κέντρο, γιατί η περιοχή μας και μπορεί και αξίζει πολλά.